Ερχόμαστε τώρα να δούμε την μελέτη μας στην Α προς Θεσσαλονικής Επιστολή. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 5, όπως ίσως θα θυμόσαστε. Την προηγούμενη φορά είχαμε μπει σε ένα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι της επιστολής, που είναι και το τελευταίο. Αμέσως μετά το κομμάτι αυτό έχουμε τον αποχαιρετισμό του Παύλου και το κλείσιμο της επιστολής. Κομμάτι το οποίο είναι βαθιά διδακτικό. Το χαρακτηριστικό του, σας το θυμίζω, σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά, πρόκειται για ένα κομμάτι το οποίο αποτελείται από μια σειρά από προστακτικές και ένα προσδιορισμό δίπλα σε αυτές τις προστακτικές. Είναι τηλεγραφικό. Είναι πάρα πολύ συνοπτικό. Κατά κάποιο τρόπο σαν να βιάζεται ο Παύλος να τελειώσει χωρίς να αφήσει έξω χρήσιμα πράγματα. Σαν να βιάζεται να προλάβει το ταχυδρομείο και να του στείλει το γράμμα. Ή κάπως έτσι. Θα ήθελα να ανοίξουμε λοιπόν στην Α προς Θεσσαλονικής κεφάλαιο 5 και να διαβάσουμε μαζί τα εδάφια 16 έως 22. Α προς Θεσσαλονικής κεφάλαιο 5 και εδάφια 16 έως 22 και διαβάζουμε. Να είστε πάντοτε χαρούμενοι. Να προσεύχεστε αδιάκοπα, να ευχαριστείτε το Θεό για κάθε τι. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, όπως αποκαλύφθηκε σε εσάς δια του Χριστού. Μη σβήνετε τη φλόγα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Και εδώ πέρα θα δούμε ότι υπάρχει ένα μικρό λάθος στη μετάφραση, λίγο αργότερα θα το σχολιάσουμε. Μην περιφρονείτε τα κηρύγματα των προφητών, αλλά να τα εξετάζετε όλα και να κρατάτε ό,τι είναι χρήσιμο. Να απέχετε από κάθε λογής πονηρό. Στο κείμενο, θα σας το διαβάσω, το χαρακτηριστικό της συνοπτικής γραφής που σας είπα προηγουμένως φαίνεται καλύτερα. Ακούστε το. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εμπαντή ευχαριστείτε, το πνεύμα μη σβήνετε, προφητείας μη εξουθενείτε, πάντα δοκιμάζετε το καλό κατέχετε, από παντός είδους πονηρού απέχεστε. Την προηγούμενη φορά είχαμε δει τα εδάφια 16 έως 18, δηλαδή το πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εμπαντή ευχαριστείτε, και σήμερα θα δούμε με τη χάρη του Θεού τα εδάφια 19 έως 22. Τώρα, τα τέσσερα αυτά εδάφια ουσιαστικά αναφέρονται στο ίδιο θέμα. Από ό,τι φαίνεται, κάποιοι στη συνάθρηση της Θεσσαλονίκης, της αρχαίας Θεσσαλονίκης, απαγόρευαν τις προφητείες, δηλαδή την διδασκαλία εξ ονόματος του Θεού, ή τις εξουθενούσαν, λέει το κείμενο. Ο Παύλος εδώ τους παροτρύνει να μην φοβούνται την προφητεία, να την ελέγχουν, να τη δοκιμάζουν, λέει το κείμενο, να κρατάνε το καλό, αυτό είναι η χαρακτηριστική λέξη που λέει, και έτσι να απέχουν από το πονηρό, από τον πονηρό. Πάμε να δούμε αναλυτικά τις εντολές αυτές. Εδάφιο 19. Το πνεύμα μη σβαίνεται, λέει το κείμενο. Το πνεύμα μη σβήνεται, δηλαδή. Ξεκινάει ο Παύλος αναφερόμενος στο πνεύμα και το χαρακτηριστικό που δίνει είναι ότι το πνεύμα είναι φωτιά. Γι' αυτό λέει μη το σβήνεται. Τη φωτιά είναι που σβήνεις. Στην Καινή Διαθήκη το πνεύμα του Θεού ή το Άγιο Πνεύμα ως τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας παρομοιάζεται με φωτιά. Ακούστε μερικά εδάφια. Εγώ σας βαπτίζω με νερό και το βάπτισμά μου είναι βάπτισμα μετάνοιας. Αυτός όμως που έρχεται ύστερα από μένα είναι πιο ισχυρός από μένα και δεν είμαι άξιος ούτε τα υποδήματά του να κρατήσω. Αυτός θα σας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα και φωτιά. Είναι μια ξεκάθαρη αναφορά στο Άγιο Πνεύμα. Ματθαίος κεφάλαιο 3. Επίσης, οι ενέργειες, οι επιδράσεις, τα αποτελέσματα ή τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος παρουσιάζονται σε φωτιά. Όχι μονάχα το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, αλλά και οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος παρουσιάζονται ως φωτιά. Ρωμαίους 12:11. Και το διαβάζω στο κείμενο, γιατί στη μετάφραση δεν φαίνεται καλά. Τη σπουδή μη οκνηρή, το πνεύμα της ζέοντες, το Κύριο δουλεύοντες. Ως το
όσον αφορά το πνεύμα να βράζεται, σαν φωτιά να είστε δηλαδή. Πράξεις κεφάλαιο 2. Επίσης τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία στον καθένα από αυτούς. Μιλάμε για τους 120 στο ανώγιο όταν έρχεται, εγχύεται το Άγιο Πνεύμα πάνω τους. Όλοι τότε πλημμύρισαν από Πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το Πνεύμα. Άρα το Πνεύμα είναι γλώσσες φωτιάς. Και στην Β' Επιστολή προς Τιμόθεο κεφάλαιο 1, «Γι' αυτό σου υπενθυμίζω να αναζωπυρώνεις το χάρισμα του Θεού που το έλαβες όταν έθεσα τα χέρια μου στο κεφάλι σου». Άρα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που δίνονται με τη χειροτονία είναι κάτι το οποίο μπορούμε να αναζωπυρώνουμε, δηλαδή πάλι παρουσιάζονται σαν φωτιά. Οπότε το ρήμα σβήνεται, πρέπει να αναφέρεται σε προσπάθειες κάποιων μέσα στην Εκκλησία να περιορίσουν είτε το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, είτε ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Τώρα, οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος είναι δοσμένες για την αύξηση της Εκκλησίας. Δεν είναι δηλαδή τουφεκές στον αέρα, αλλά έχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να περιορίζονται, δεν πρέπει να εκδιώκονται. Κοιτάξτε λιγάκι τι λέει στην Εφεσίους κεφάλαιο 4. «Αυτός λοιπόν σε άλλους έδωσε το χάρισμα του Αποστόλου, σε άλλους το προφήτη, σε άλλους το Ευαγγελιστή και σε άλλους το ποιμένα και δασκάλου». Για ποιο λόγο τα έδωσε όλα αυτά? Για να έχουμε να χαιρόμαστε και να σηκώνουμε τη σημαία και να πανηγυρίζουμε? Όχι, για να καταρτίζουν τους πιστούς για το έργο της διακονίας, ώστε να οικοδομείται το σώμα του Χριστού. Άρα τα χαρίσματα έχουν δοθεί για ποιο σκοπό? Για να οικοδομείται το σώμα του Χριστού. Τώρα, η παρουσία του Πνεύματος στην Εκκλησία συνδέεται, σε αντίθεση με κάποιους διάσημους κατά τα άλλα κήρυκες της εποχής μας που θα μας μιλούσαν για θαύματα κτλ., συνδέεται με την προφητεία, δηλαδή με την κήρυξη του μηνύματος εν ονόματι του Θεού. Θα το δούμε λίγο παρακάτω αυτό αναλυτικά. Δηλαδή ενός μηνύματος που επικαλείται τη Θεία Προέλευση. Ακούστε αυτό που σας λέω, γιατί το μεταφέρω ως κήρυκας του Θεού. Αυτό είναι προφητεία. Μερικά παραδείγματα. Ο Ζαχαρίας στο Λουκά κεφάλαιο 1, ο πατέρας του παιδιού πλημμύρισε από Πνεύμα Άγιο και είπε τα ακόλουθα προφητικά λόγια. Βλέπετε, όταν κάποιος πλημμυρίζει με Άγιο Πνεύμα, αρχίζει και κηρύττει. Και κοιτάξτε τι λέει ο Πέτρος στο κήρυγμά του αμέσως μετά την έγχυση του Αγίου Πνεύματος. Αυτό θα συμβεί στις έσχατες μέρες. Περιγράφει κάτι που γράφει ο Ιωήλ που έχει συμβεί τότε. Αυτό θα συμβεί στις έσχατες μέρες, λέει ο Θεός. Θα χαρίσω πλουσιοπάρχο το πνεύμα μου σε κάθε άνθρωπο, έτσι ώστε οι γιοι σας και οι θυγατέρες σας θα κηρύξουν την αλήθεια. Για ποιο λόγο ο Ιωήλ και μετά ο Πέτρος επικαλείται το εδάφιο αυτό? Ο Κύριος λέει ότι θα δώσει, και αυτό που συνέβη στις πράξεις 2, έδωσε το Άγιο Πνεύμα, έτσι ώστε οι γιοι σας και οι θυγατέρες σας, και αργότερα λέει οι άνδρες και οι γυναίκες, στο επόμενο εδάφιο, να κηρύξουν την αλήθεια. Τώρα, δεν μας λέει εδώ και δεν έχουμε τον παραμικρό υπαινιγμό για ποιο λόγο κάποιοι μέσα στην Εκκλησία ήθελαν να σβήσουν το Πνεύμα. Πάντως, πρόκειται για κάτι που σχετίζεται με το κήρυγμα του Ευαγγελίου και δεν έχει να κάνει γενικά με χαρίσματα. Εντάξει. Γιατί συνεχίζει ο Παύλος το εδάφιο 20 και λέει: «Προφητείες μη εξουθενείτε». Τώρα καταλαβαίνουμε τι ακριβώς εννοεί λέγοντας «το πνεύμα μη σβήνεται». Αυτό που περνάει σαν έννοια είναι ότι κάποιοι στη συνάθρηση αρνούνταν τη θεϊκή προέλευση κάποιων προφητιών, δηλαδή κηρυγμάτων που επικαλούνταν θεϊκή προέλευση και θεϊκή εξουσία, ή τα υποδέχονταν με καχυποψία. Ενδεχομένως να επρόκειτο για απόρριψη, όχι απλώς του κηρύγματος, αλλά του προσώπου. Δηλαδή, δεν μ' αρέσει αυτός που τα λέει αυτά. Σε αντίθεση με αυτό που σήμερα πιστεύουν πολλοί, σύμφωνα με τον Παύλο και σύμφωνα με την κοινή πεποίθηση της Καινής Διαθήκης, προφητεία δεν είναι να προβλέπεις το μέλλον, δεν είναι προφητεία να λες τι θα συμβεί σε κάποιον, αυτό λέει ο Κύριος, εσύ θα κάνεις αυτό και εσύ σε σένα θα γίνει το άλλο, αλλά είναι να κηρύττεις
να κηρύττει την αλήθεια που προέρχεται από το Θεό. Κοιτάξτε μερικά εδάφια. Να επιδιώκετε λοιπόν την αγάπη και να επιθυμείτε με ζήλο τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ιδίως το χάρισμα της προφητείας, και συνεχίζει, αυτός που προφητεύει απευθύνεται στους ανθρώπους με λόγους οικοδομητικούς, προτρεπτικούς και παρηγορητικούς. Α Κορινθίους 14. Άρα η προφητεία είναι το κήρυγμα. Να λοιπόν τι είναι η προφητεία. Ήταν αυτό που σήμερα θα λέγαμε το κήρυγμα στην Εκκλησία. Αγαπητοί μου αδερφοί, εκείνη την εποχή ο κίνδυνος στην Εκκλησία ήταν μεγάλος. Σε μια εποχή που οι διδασκαλίες και η ζωή του Χριστού δεν είχαν ακόμα καταγραφεί, για την ακρίβεια θα καταγραφούν και θα αρχίσουν να κυκλοφορούν έως και 10 χρόνια αργότερα που έχει γραφτεί η επιστολή Α προς Θεσσαλονικής, θα μπορούσε να εμφανιστεί ο κίνδυνος κάποιος να σηκωθεί σε μια συνάθρηση και να πει «Εγώ έχω θεϊκή οδηγία, αυτό μου το είπε ο Κύριος, δεν υπάρχει γραπτός λόγος του Θεού, σας θυμίζω», και να παραπλανήσει αδερφούς από την Εκκλησία, ιδίως αν αυτός ο άνθρωπος έχει ευγλωτία και πειθό. Τα καταφέρνει καλά, στα λόγια, μπερδεύει και μερικά εδάφια από την Παλιά Διαθήκη που υπάρχει εκείνη την εποχή γραμμένη. Εύκολο είναι λοιπόν να συμβεί αυτό. Ο Παύλος θα μπορούσε να πει, ο Παύλος λέει το εξής: «Καθίστε στην Εκκλησία και ακούστε το κήρυγμα του Λόγου και την προφητεία μη την εξουθενείτε και το κήρυγμα μη το απορρίπτετε και το πνεύμα μη το σβήνετε». Θα μπορούσαμε να πούμε αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Παρόλα αυτά, αγαπητοί αδερφοί, παρόλο που το λέει αυτό, η κίνδυνη είναι ορατή. Γιατί η Εκκλησία δεν είναι ξέφραγο χωράφι. Δεν είναι όποιος θέλει μπαίνει και όποιος θέλει λέει ό,τι του καπνίσει. Αν κάποιος έρχεται και μας πουλάει, συγγνώμη για την έκφραση, ένα άλλο Ευαγγέλιο από το Ευαγγέλιο της Αγίας Γραφής, δεν σημαίνει ότι εμείς θα αγοράσουμε. Δεν σημαίνει ότι εμείς θα είμαστε αφελείς. Γιατί από τη μία ο Παύλος θα πει, όταν κάποιος επικαλείται θεϊκή εξουσία, ακούστε το κήρυγμά του, για να μην κινδυνέψετε να σβήσετε το πνεύμα και την οδηγία του και την έμπνευσή του και να καταλάβετε το θέλημα του Θεού μέσω αυτού στη ζωή σας. Από την άλλη όμως συνεχίζει στο επόμενο εδάφιο και τώρα τα πράγματα μπαίνουν στη σωστή του σειρά. Εδάφιο 21. Πάντα δε δοκιμάζετε, το καλό κατέχετε. Οπότε το υγιές για μια εκκλησία είναι εφόσον κάποιος κηρύττει μέσα από το Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι ο γραφτός Λόγος του Θεού και στον οποίο μπορούμε να εμπιστευτούμε, εφόσον το κάνει κάποιος αυτό, δεν πρέπει να εξουθενούμε το μήνυμα αυτό. Δεν πρέπει να το περιορίζουμε, δεν πρέπει να το σβήνουμε, δεν πρέπει να λέμε «έλα μωρέ τι είναι αυτό σιγά». Όμως από την άλλη πρέπει να είμαστε σε θέση να το δοκιμάζουμε με την έννοια να το εξετάζουμε, να το τεστάρουμε και να κρατάμε το καλό. Το υγιές για μια εκκλησία είναι το εξής. Λέει στην Α Κορινθίους κεφάλαιο 14. Από τους προφήτες να μιλούν δύο ή τρεις, οι άλλοι να κρίνουν όσα υπόθηκαν. Και τώρα στην αρχαία εκκλησία της Κορίνθου υπήρχε η τάξη να κηρύττουν δύο ή τρεις. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, δεν το βλέπω πολύ πρακτικό, αλλά έτσι συνέβαινε. Σήμερα αυτό είναι ασυνήθιστο. Σήμερα συνήθως κηρύττει ένας. Η αρχή όμως παραμένει ίδια. Ο ένας μιλάει και οι υπόλοιποι πρέπει να κρίνουν. Είναι καλό και υγιές, αγαπητοί μου αδερφοί, σε μία εκκλησία το εκκλησίασμα να έχει τα αυτιά ανοιχτά, το μυαλό ανοιχτό στο διακόπτη «ον» και να ακούει αν αυτά που κηρύττονται και λέγονται είναι ορθά. Ακούστε και αυτό. Αγαπητοί μου, μην εμπιστεύεστε όλους εκείνους που ισχυρίζονται πως έχουν το πνεύμα. Ορίστε. Ανοίγει στο YouTube, φρίτης. Αυτά που ακούγονται δεν μπορούν να σχολιαστούν πια. Όλοι τους επικαλούνται το πνεύμα.
Μην εμπιστεύεστε όλους εκείνους που ισχυρίζονται πως έχουν το πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τους για να διαπιστώνετε αν το πνεύμα που έχουν προέρχεται από το Θεό. Ποιος το λέει αυτό? Ο Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης. Α Ιωάννη κεφάλαιο 4. Γιατί πολλοί ψευδοπροφήτες έχουν ξεχυθεί μέσα στον κόσμο. Να με ποιο κριτήριο θα αναγνωρίζετε το πνεύμα του Θεού? Όποιος διακηρύττει πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός που ήρθε και έγινε αληθινός άνθρωπος, αυτός έχει το πνεύμα του Θεού. Εκείνη την εποχή, αγαπητοί μου αδερφοί, ο νεοπλατωνισμός είχε εισχωρήσει στην Εκκλησία και έλεγε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε κατά σάρκα, αλλά ήταν πνεύμα. Ο σωτήρας μας είναι πνεύμα μόνο και υπήρξε πνεύμα, δεν ενσαρκώθηκε. Αυτό φυσικά ήταν πολύ μεγάλη αίρεση. Ο Ιωάννης λέει, αν κάποιος επικαλείται το πνεύμα και χρησιμοποιεί καλά λόγια, αλλά δεν παραδέχεται ότι ο σωτήρας μας, ο Ιησούς Χριστός, ήρθε κατά σάρκα, απορρίψτε τον, δεν είναι από το πνεύμα αυτά που λέει. Θα μπορούσαμε αυτό να το εφαρμόσουμε στις μέρες μας ως εξής. Όποιος κηρύττει το Χριστό σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, δεχτείτε τον, θα μπορούσε να μας λέει ο Ιωάννης. Όποιος κηρύττει άλλον Χριστό, μη το δέχεστε. Δοκιμάστε, τεστάρετε, εξετάστε αυτά που ακούτε, είναι σύμφωνα με την Αγία Γραφή. Γιατί αν τότε η διδασκαλία, αν τότε η δυσκολία ήταν ότι η Καινή Διαθήκη δεν είχε γραφτεί, σήμερα το μέτρο μας είναι ο Λόγος του Θεού και τώρα μπορούμε πιο εύκολα να εξετάσουμε αν κάποιος είναι τετραγωνισμένος εκεί πάνω. Αν ακούσουμε κάτι περίεργο και ενδεχομένως αυτό το περίεργο να είναι και ευχάριστο, ας αναρωτηθούμε, προέρχεται από το Λόγο του Θεού? Από εκεί να κρίνουμε. Πάνω σε αυτό πρέπει να τεστάρουμε. Και καλούμαστε να πετάξουμε στα σκουπίδια οτιδήποτε δεν προέρχεται από το Πνεύμα. Εξέτασε βάση του Θεού, του Λόγου του Θεού, και ως αποτέλεσμα αυτού απόρριψε το σκουπίδι και κράτα το καλό. Πάντα δοκιμάζετε, το καλό κατέχετε. Αγαπητοί μου, κάποιες φορές ακούμε κάποιες διδασκαλίες και αναρωτιέσαι πού το λέει αυτό στο Λόγο του Θεού. Τότε ακούς κάποια εδάφια τα οποία τα στριμώξαν, τα τεντώσαν, τα βιάσανε για να λένε αυτό που θέλουν. Το εδάφιο όμως λέει κάτι διαφορετικό. Και μετά σου λένε, κοίταξε, αυτό είναι μια νέα αποκάλυψη. Αχά, δεν υπάρχει νέα αποκάλυψη. Λυπάμαι. Δεν υπάρχει νέα ερμηνεία, δεν υπάρχει νέο φως κατανόησης. Αγαπητοί μου αδερφοί, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Το φως του Ευαγγελίου, έτσι όπως αυτό ερμηνεύτηκε από τον Χριστό και από τους Αποστόλους, ακούστε τι θα σας πω, είναι αρκετό. Το φως που έχουμε είναι αρκετό. Δεν χρειαζόμαστε παραπάνω φως. Το παραπάνω φως, μόνο σαρκαστικά το λέω, είναι σκοτάδι. Οτιδήποτε νέο είναι βαρύδι. Στην καλύτερη περίπτωση θα είναι άχυρο, επιτρέψτε μου να πω. Δηλαδή, πνευματικά άγευστο και χωρίς θρεπτική αξία. Πολλές φορές όμως θα είναι τοξικό. Το τρως και δηλητηριάζεσαι. Και αν επιμείνεις πάνω σε αυτό, αν εμένεις πάνω σε αυτό, να βαγείς στην πίστη. Ακούστε λιγάκι τι λέει η Καινή Διαθήκη. Μια φορά είχα μια συζήτηση με κάποιον και του έλεγα ακριβώς αυτό. Δεν υπάρχει νέο φως. Οτιδήποτε κάποιος επικαλείται και λέει τώρα το κατάλαβα, είναι μια νέα ερμηνεία, βάλε μεγάλο ερωτηματικό. Και μου λέει, πού το λέει αυτό στο Λόγο του Θεού? Κοιτάξτε λιγάκι. Προστεθήκατε κι εσείς στο οικοδόμημα που έχει θεμέλιο τους Αποστόλους και τους Προφήτες και ακρογωνιαίο λίθο αυτόν τον ίδιο τον Χριστό. Με αυτόν ολόκληρο το οικοδόμημα δένεται και μεγαλώνει ώστε να γίνει ναός Άγιος για τον Κύριο. Αγαπητοί μου αδερφοί, το οικοδόμημα της Εκκλησίας είναι αυτό. Αυτό είναι το αληθινό οικοδόμημα. Θες να πας σε ένα άλλο οικοδόμημα? Τράβα, πήγαινε, δεν σε εμποδίζει κανείς, όμως να ξέρεις ότι είναι ψεύτικο εκείνο.
ακρογωνίως λίθος είναι ο Χριστός, θεμέλια είναι οι Απόστολοι, που σημαίνει ότι δίδαξαν εκείνοι, αυτό είναι αρκετό. Όποιος θέλει να συστρατευτεί εκεί, εκεί είναι που θα μπει. Γιατί κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο εκτός από αυτό που υπάρχει και που είναι ο Ιησούς Χριστός, λέει ο Παύλος στην Α' Κορινθίους κεφάλαιο 3. Και θα συνεχίσει εκεί πέρα και θα πει: όποιοι έχουν χτίσει με καλά υλικά και με πολύτιμους λίθους και με χρυσάφι και με ασήμι, πολύ ωραία το έργο τους θα μείνει. Όποιοι όμως χτίσαν με άχυρο, τότε το έργο τους θα καεί. Εκείνοι θα σωθούν, αλλά το έργο τους θα καταστραφεί. Και γράφει και στην επιστολή του Ιούδα: αγαπητοί μου, πάντοτε είχα μεγάλη επιθυμία να σας γράψω για τη σωτηρία που χάρισε σε όλους μας ο Θεός. Τώρα όμως αναγκάζομαι να σας γράψω για να σας προτρέψω να συνεχίσετε τον αγώνα για την πίστη που έχει δοθεί μια για πάντα στο λαό του Θεού. Στο εδάφιο 3 το λέει αυτό, στην επιστολή του Ιούδα. Η πίστη δόθηκε μια για πάντα, ό,τι γράφτηκε στο λόγο του Θεού δεν συμπληρώνεται, ούτε αφαιρείται. Αγαπητοί μου αδερφοί, ακούγονται διάφορες απίστευτες και αντιβιβλικές διδασκαλίες, οι οποίες παραδέχομαι ότι είναι πολύ ελκυστικές. Για παράδειγμα, ποιος δεν θα ήθελε να είναι πάντα υγιής και πλούσιος? Αν σας ζητούσα να σηκώσουμε χέρι, ποιος θα έλεγε εγώ θέλω να είμαι φτωχός και να πεθάνω άρρωστος του χρόνου? Όλοι θα θέλαμε να ζήσουμε πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες ακόμα και να είμαστε πλούσιοι. Κι όμως προσέξτε πόσο άβολο είναι το αληθινό Ευαγγέλιο, πόσο άβολο είναι το αληθινό Ευαγγέλιο σε σχέση με αυτά τα κατά τα άλλα ελκυστικά. Η πίστη μας, αγαπητοί αδερφοί, έχει σύμφωνα με την προς Εβραίους αρχηγό και τελειωτή, κάποιον ο οποίος πέθανε νέος, τα λέω καλά. Πέθανε φτωχός, τα λέω καλά. Πέθανε εγκατελειμμένος από φίλους και συγγενείς, εξευτελισμένος από τα βασανιστήρια, γυμνός, μερικοί λένε κατά κυριολεξία γυμνός, ενδεχομένως να είναι έτσι, και τελικά απορριμμένος ακόμα και από τον Πατέρα Θεό. Αν σύμφωνα με το Ευαγγέλιο που κηρύττουν μερικοί, ένδειξη ότι είσαι πιστός είναι να είσαι υγιής και πλούσιος, τότε κάτι πήγαινε στραβά με τον αρχηγό της πίστης μας. Μάλλον δεν τα κατάφερε τόσο καλά. Ο Ιάκωβος συνελήφθηκε, αποκεφαλίστηκε. Και κανείς δεν κατάλαβε πότε. Μέσα σε μια νύχτα έγινε αυτό. Το Στέφανο το λιθοβόλησαν. Ο Παύλος πέρασε ανίποτες κακουχίες. Στο τέλος φυλακίστηκε. Και κάποιες φορές έχουμε μια ειδηλιακή εικόνα. Μπήκε στη φυλακή. Τι έγινε λοιπόν? Τι έγινε? Ακούστε λιγάκι στις τελευταίες επιστολές που γράφει, στην Β' προς Τιμόθεο. Εκεί πέρα με παράπονο λέει ότι τον εγκατέλειψαν όλοι. Πώς μας ακούγεται αυτό? Και κρύωνε. Κρύωνε, πώς μας ακούγεται αυτό? Λέει με παράπονο στον Τιμόθεο, φέρε μου το πανοφόρι μου. Και δεν ξέρουμε καν αν ο Τιμόθεος πρόλαβε να φέρει το πανοφόρι του στη φυλακή που ήταν ο Παύλος. Για ποιο λόγο φυλακίστηκε? Για το τίποτα. Για τη μοχθηρία ενός Ρωμαίου διοικητή, ο οποίος αν και τον βρήκε αθώο, του είπε «Τον Κέσσερα επικαλέστηκες, στον Κέσσερα θα σε στείλω» και τον έστειλε πακέτο στη Ρώμη. Αν και ο ίδιος είπε «Εντάξει, αθώος είναι». Τι δικαιοσύνη είναι αυτή? Θυμήσου ότι το Ευαγγέλιο του Παύλου λέει ότι όποιοι θέλουν να ζουν ευσεβώς θα διωχθούν. Β' προς Τιμόθεο 3.12. Αν έχεις την παραμικρή αμφιβολία, ο Παύλος μας καλεί να ακολουθήσουμε το δικό του Ευαγγέλιο. Σε έξι σημεία έχουμε τρήσει, ο Παύλος λέει να τον μιμούμαστε, όπως εκείνος μιμείται τον Χριστό. Και σε μία πολύ χαρακτηριστική στιγμή λέει ότι όποιος κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο από το δικό του να είναι ανάθεμα. Και εγώ, αγαπητοί μου αδερφοί, δεν θέλω να το ρισκάρω. Εγώ θέλω να είμαι ασφαλής. Την επόμενη φορά που κάποιος ενδεχομένως με γλυκά λόγια θα μας πει ότι δεν πρέπει να αρρωσταίνεις και ότι πρέπει να διακηρύττεις τη θεραπεία σου γιατί ο λόγος σου δεσμεύει το Θεό, ας θυμηθούμε παρακαλώ ότι τίποτα δεν δεσμεύει το Θεό. Οτιδήποτε θα δέσμευε το Θεό θα σημαίνει ότι εμείς είμαστε Θεοί.
Ο άνθρωπος δεν είναι Θεός. Τέτοια πράγματα δεν τα διανοήθηκαν να τα πούνε ούτε οι Απόστολοι, οι οποίοι, προσέξτε, με τον Χριστό ζήσαν δίπλα τουλάχιστον 3,5 χρόνια. Πώς μας ακούγεται αυτό? Άνθρωποι που ήταν δίπλα του, τον ακούμπησαν και τον είδαν, ξέραν τις συνήθειές του, ξέραν το πρόσωπό του, εμείς το ξέρουμε, τα χαρακτηριστικά του, ξέραν πώς μιλούσε. Άνθρωποι λοιπόν τέτοιοι, οι οποίοι διακήρυξαν ότι η Εκκλησία πρέπει να χτιστεί πάνω στη δικιά τους διδασκαλία. Πώς μας ακούγεται αυτό? Ποτέ δεν διανοήθηκαν να πούνε, να σκεφτούνε ότι ο λόγος τους θα υποχρεώσει το Θεό να κάνει κάτι. Αυτό είναι ύβρις. Και βέβαια δεν είχαν ιδιωτικά αεροπλάνα, δεν ζούσαν στη Χλειδή και βέβαια δεν σκέφτηκαν ούτε κατά διάνοια να παροτρύνουν αδερφούς των Εκκλησιών να απαιτούν τη θεραπεία τους από το Θεό. Πουθενά. Ο Παύλος που θεράπευε, εντυπωσιακά θεράπευε. Στο κεφάλαιο 22 λέει ότι παίρναν τα μαντήλια του και ακουμπούσαν τους αρρώστους και γίνονταν καλά. Ο Παύλος που θεράπευε είχε έναν γιατρό μαζί του στις περιοδίες. Το έχετε προσέξει? Και στον μαθητή του τον Τιμόθεο του λέει: «Βρε παιδί μου, πολύ αρρωστιάρης είσαι, για τις συχνές σου ασθενείες μη πίνεις μόνο νερό». Εκείνη την εποχή το νερό δεν χλωριωνότανε, άρα είχε πρόβλημα με τα μικρόβια. Και έτσι ο κόσμος αναγκάζεται να πιει κάτι που, το οποίο να έχει αλκοόλ. Το πιο εύκολο ήταν το κρασί. Για ποιο λόγο το έκανε αυτό? Για γιατρικό. Καταπολεμούσε τα μικρόβια. Του λέει λοιπόν Τιμόθεο, μη πίνεις μόνο νερό, να πίνεις και λίγο κρασί, για τις συχνές σου ασθενείες. Άρα ήταν ασθενής, φιλάσθενος. Το ίδιο και ο Ιάκωβος κεφάλαιο 5 που λέει, μιλάει για την επάλυψη με λάδι και λέει αν κάποιος ασθενεί ας φωνάξει τους περιστέρους να τον αλείψουν με λάδι. Ήταν ένα γνωστό γιατρικό. Σας θυμίζω ότι ο καλός Σαμαρίτης στις πληγές του τραυματισμένου έβαλε λάδι. Και πολλές φορές ακόμα μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρεται το λάδι ως γιατρικό και ως καλλυντικό βέβαια. Σήμερα η επιστήμη, χάρη στο Θεό, όχι κόντρα στο Θεό, χάρη στο Θεό, ευτυχώς έχει προχωρήσει πολύ παραπάνω, πολύ παραπέρα από το κρασί και το λάδι και τα βοτάνια. Αγαπητέ μου αδερφέ, πάρε το φάρμακό σου με προσευχή. Και αν το χρειάζεσαι αυτό, κάλεσε τους πρεσβυτέρους και αυτοί ας προσευχηθούν μαζί τους, μαζί σου. Αυτό ναι, δεν είναι πνευματικό να πετάξεις τα φάρμακά σου. Να πας στο γιατρό, να πάρεις τα φάρμακά σου. Και η ιατρική γνώση, ευλογία και χορήγηση θεϊκή είναι. Και βέβαια να προσευχηθείς ο Θεός να σε κάνει καλά. Και να ζητήσεις προσευχές από αδερφούς. Και να είσαι εδώ την Τετάρτη στον αγώνα της προσευχής. Να προσευχηθείς και εσύ μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Ο Θεός είναι δυνατός να θεραπεύσει. Δόξα στο Θεό γι' αυτό. Ο Θεός όμως δεν είναι υποχρεωμένος να θεραπεύσει. Ο Θεός μας υπόσχεται το αγαθό μας σε εκείνους που πιστεύουν σε εκείνον, σε κάθε περίσταση, και αυτό είναι υπέρτατη, υπέρτερη ευλογία από οτιδήποτε άλλο. Ο Θεός λοιπόν μας καλεί να κοσκινίζουμε ό,τι ακούμε, να πετάμε το σκουπιδολόι και να κρατάμε ό,τι είναι καλό. Αυτό θα μας κάνει να καταφέρουμε αυτό που λέει στο εδάφιο 22 και κλείνω με αυτό. Από παντός είδους πονηρού απέχεστε. Είναι κακό, είναι πονηρό να παίρνουμε το κήρυγμα και το Ευαγγέλιο και αυτόν που κηρύττει με ελαφρότητα. Είναι κακό και πονηρό να καταφρονούμε το Ευαγγέλιο όταν μας καλεί να αλλάξουμε τη ζωή μας και να προσκοληθούμε στο Θεό και να πιστέψουμε μέσω του Ιησού Χριστού και να επικαλεστούμε το Θεό μέσω του Ιησού Χριστού. Γιατί εκείνος είναι ο μόνος μεσίτης που μπορεί να μας σώσει. Από την άλλη, είναι εξίσου πονηρό να είμαστε εύπιστοι, να έχουμε το στόμα μας ανοιχτό, διάπλατα και ό,τι κυκλοφορεί να το καταπίνουμε αμάσιτο. Συγγνώμη για την έκφραση. Γιατί αυτό που κυκλοφοράει ενδεχομένως να είναι δηλητήριο και όχι κάτι θρεπτικό. Πρέπει να δοκιμάζουμε τα πάντα και να κρατάμε το καλό. Κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να πετάμε το κύβδηλο
το απατηλό, το κακό, όσο ελκυστικό και αν μοιάζει να είναι αυτό. Αγαπητοί μου αδελφοί, κλείνω. Ποιο είναι το κάλεσμά μας εδώ στα τελειώματα της επιστολής προς Θεσσαλονικείς? Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εμπαντή ευχαριστείτε, το πνεύμα μη σβαίνετε, προφητείας μη εξουθενείτε, πάντα δοκιμάζετε, το καλό κατέχετε, από παντός είδους πονηρού απέχεστε. Ο Θεός ας μας αξιώσει σε ένα τέτοιο περπάτημα, όλους μας. Αμήν.